Ξέρετε, ο κόσμο και στη Αθηναίοι και οι mm -hmm. πολίτε mm -hmm. γενικώ από τα μεγάλα, τα, τα, οραματικά, κάτι συγκεκριμένο για την Αθήνα, για να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή πόλη που αξίζει να τη δει 12 μήνε το χρόνο. Και αν είσαι Έλληνα και αν είσαι τουρίστα. Και η κατάσταση με το Airbnb είναι μεγάλο θέμα, ε. Να μα τα πει εδώ, Προφανώ και, έχουμε... και έχουμε συγκεκριμένο θέμα. Να προλάβουμε να συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παιδιά. Μην το κόψουμε. <laughs> που προφανώ και έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα έχω ένα βασικό πλεονέκτημα. Και το βασικό πλεονέκτημα είναι αυτό ότι εκφράζω μια δημοτική κίνηση που είναι ενεργή από το 2006. Μια δημοτική κίνηση που είναι αυτή τη στιγμή αρχαιότερη δημοτική κίνηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει πρόγραμμα, έχει ανθρώπου σε όλε τι γειτονιέ. Το δεύτερο πλεονέκτημα που έχω είναι, είναι ότι είμαι ένα άνθρωπο 35 χρόνων που έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί, Ζω στην Αθήνα, ξέρω και την περιοχή. Αθήνα. Ζω στα κάτω Πατήσια, εκεί μεγάλωσα στον Άγιο Νικόλα, σε μία από τι δύσκολε περιοχέ τη Αθήνα, στο τέταρτο δημοτικό διαμέρισμα, που είναι το διαμέρισμα ένα κομμάτι από Πατήσια σε πόλια κολονό, από τι πιο υποβαθμισμένες περιοχέ τη Αθήνα. Οπότε γνωρίζω αυτό που λέγεται και η πίσω αυλή τη Αθήνα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την Αθήνα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που, που πρέπει να σπάσει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κερδίσει, που το βλέπει όταν μιλά με άνθρωπου τη πόλη, είναι η αίσθηση ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε μόνο στο χειρότερο. Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, όχι μόνο για την Αθήνα, γενικά είτε για τη χώρα, είτε για οτιδήποτε μιλά. Ε, Κοιτάξτε, πλέ, υπάρχουν. αλλάξει πρέ, υπάρχουν, το θέμα τη ασφάλεια, να αλλάξει το κλωφοριακό, να αλλάξει η όψη τη Αθήνα. Όλα αυτά που Τι? λέτε είναι σωστά. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα τα άμεσα, τα ζητήματα τη καθημερινότητα, που όμω είναι θέμα αξιοπρέπεια για του ανθρώπου. Δηλαδή, όταν μιλάμε για καθαριότητα, πράσινο, ελεύθερου χώρου. Δεν είναι μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Είναι, είναι το, το μέρο που ζει είναι η αξιοπρέπειά σου. Και ξέρετε κάτι, ο Δήμο Αθήνα είναι ένα πλούσιο Δήμο με φτωχή διαχείριση. Δηλαδή στο ζήτημα τη καθαριότητα δεν είναι ότι του λείπουν τα χρήματα. Από τον προπολογισμό που είχε, έχει απορροφήσει λιγότερο από 40%. Mm -hmm. Θέλετε να πάμε στο ζήτημα του πρασίνου, ήταν σχεδόν μηδανεινέ οι δαπάνε για έργα πρασίνου για όλο το 2018. Να πάμε στο ζήτημα τη ασφάλεια και να συζητήσουμε ω υποψήφοι δήμαρχοι, όχι ω υποψήφιοι προστασία του πολίτη. Δηλαδή, αν βγείτε εσεί, α πούμε, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε για την Αθήνα, ποιο θα είναι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η Αθήνα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μπροστά μα μια ολόκληρη κρίση στο ζήτημα διαχείριση των απορριμμάτων, είναι η ανακύκλωση. Η Αθήνα θα έπρεπε να στέλνει στη φυλή για τα φύ το 25% των απορριμμάτων και αυτή τη στιγμή στέλνει το 92% των απορριμμάτων. Mm -hmm. Θα πρέπει να ανακυκλώνει το 50% και ανακυκλώνει το 5%. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι η Αθήνα να αποκτήσει τοπικό σχέδιο διαχείριση απορριμμάτων. Γιατί δεν έχει τοπικό σχέδιο διαχείριση απορριμμάτων. Εδώ πώς δεν δούμε πώ θα ξεπεράσετε το πρόβλημα τη κερατέα. Ε, Πού είναι πρόβλημα, Δεν είναι δε, 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 αυτό το πρόβλημα τη Αθήνα. Αυτό είναι, το, πρόβλημα όλη τη Αττική. αυτό, είναι το πρόβλημα όλη τη Αλλά η Αθήνα, αν δεν μπει στο κομμάτι τη ανακύκλωση, γιατί ό,τι και να λέει κάποιο, δηλαδή υπάρχει μια άποψη ότι το καινούριο στη διαχείριση των απορριμμάτων θα είναι είσοδο του ιδιώτη. Και είσοδο του ιδιώτη είναι αυτό που θα βοηθήσει. Εγώ λέω ότι αυτό το καινούριο είναι πολύ παλιό και έχει αποτύχει σε όλη την Ευρώπη. Τελευταίο παράδειγμα ήταν το Όσλο στην Νορβηγία, που μετά από 15 χρόνια πήρε την καθαριότητα ξανά πίσω ο Δήμο ε, από τον ιδιότητα γιατί για μια σειρά λόγου και σωστό. απέτυχε και ήταν πάρα πολύ ακριβό για τους δημότες. Γιατί στο τέλος αυτές οι λύσεις είναι πολύ ακριβές και για τους δημότες. Το πρώτο κομμάτι που πρέπει να αλλάξει για να έχει και μια καθαρή πόλη πέρα από ενίσχυση και σεβασμό των εργαζομένων γιατί πίσω από τα σκουπιδιά υπάρχουν άνθρωποι. Δεν μαζεύονται με μαγικό τρόπο. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο κομμάτι είναι η ανακύκλωση. Την ίδια στιγμή όμω υπάρχουν και καινούργια προβλήματα στην πόλη. Προβλήματα τα οποία πριν από μερικά χρόνια δεν τα είχαμε ζήσει. Αλλά εδώ έχουμε το λεγόμενο πλεονέκτημα τη καθυστέρηση. Δηλαδή στο ζήτημα του Airbnb και τη βραχυχρόνια μίσθωση, που είναι ένα, ένα, φαινόμενο που πλήττει πολύ, ειδικά νέου ανθρώπου που θέλουν να μείνουν στην Αθήνα. Δηλαδή παιδιά που μπορεί να έχουν γεννηθεί, να έχουν μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά δεν μπορούν να βρούνε να νοικιάσουν. Γιατί τα νοικιά πλέον. Ε, Πηγαίνουν στο Το πρώτο ερώτημα είναι το εξή. Αν ο Δήμο έχει γνώμη. Γιατί μέχρι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο η μόνη δύναμη που έβαλε το ζήτημα τη βραχυχρόνια μίσθωση ήταν η Ανοιχτή Πόλη. Είμαι ο πρώτο υποψήφιο που έθεσα το ζήτημα ότι ο Δήμο πρέπει να έχει γνώμη για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Και υπάρχουν παραδείγματα και από τη Βαρκελόνη και από το Άμστερνταμ και από το Βερολίνο και από το Παρίσι από πόλει που μπορεί να αντλήσει παραδείγματα και να βάλει, όχι να καταργήσει, γιατί όντω υπάρχουν γειτονιέ και μικροϊδιοκτήτε που συμπλήρωσαν ένα εισόδημα Μάλιστα. μέσα στην κρίση. Αλλά πρέπει να μπουν ωραία. και κανόνες. Βάλτε μια τελεία, να πάμε εμείς να δούμε, γιατί έχουμε το πρόβλημα με τη γρήπη, να δούμε στους αρχιούς ε, την ε, κυρία